σήμερα και βρισκόμαστε στο γραφείο κτηματογράφησης στην Αλεξάνδρεια, όπου θα συνομιλήσουμε με τον Γενικό Συντονιστή της Μελέτης Καρτογράφησης όσο αφορά τον νομό Ιμαθίας, τον κύριο Νίκο Λουλάκη. Καλημέρα σας, κύριε Λουλάκη. Καλημέρα. Σήμερα, όπως προείπα, είναι 30 του μηνός, τελευταία μέρα. Αύριο μπαίνει ο Οκτώβρης και υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία για τις δηλώσεις των περιουσιών του κόσμου, των κατοίκων μας, έως τις 11 του μηνός. Ναι, 11 Οκτωβρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για την συλλογή δηλώσεων. Είχε δοθεί ήδη μία παράταση μέσα στο καλοκαίρι και αυτή είναι η τελευταία προθεσμία πλέον η οποία έχουν τη δυνατότητα οι πολίτες να κάνουν εμπρόθεσμα τις δηλώσεις. Αρχικά να θυμίσουμε στον κόσμο ότι η έναρξη της υποβολής των δηλώσεων ήταν 11 Απριλίου και προέβλεπε Ήταν 11 Απριλίου, προέβλεπε σύμφωνα με τον νόμο 3 μήνες για τους κατοίκους εσωτερικού και 6 μήνες για τους κατοίκους εξωτερικού. Η κτηματολόγιο με τις δύο παρατάσεις που έδωσε ουσιαστικά έκανε εξομοίωσε τους κατοίκους εσωτερικού με τους κατοίκους εσωτερικού. Έτσι έχουμε εξάμηνη διάρκεια συλλογής δηλώσεων, η οποία όμως λήγει σε 11 Οκτώβρη και δεν υπάρχει δυνατότητα άλλης παράτασης. Άρα να τονίσουμε και εμείς ξανά ότι δεν υπάρχει περίπτωση νέας παράτασης υποβολής των δικαιολογητικών και τον κόσμο. Και από εκεί και πέρα θα ήθελα να μας τονίσετε για μια ακόμη φορά, ίσως γινόμαστε κουραστικοί, αλλά είναι αναγκαίο για τον κόσμο, για ποιο λόγο πρέπει επιτακτικά μάλλον να υποχρεωθεί ο κόσμος και να κάνει τη δήλωση αυτή στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Το Εθνικό Κτηματολόγιο, η δήλωση στο Εθνικό Κτηματολόγιο είναι η δήλωση κατοχύρωσης της περιουσίας. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, όσα έχουν δηλωθεί πηγαίνουν σε πρώτες εγγραφές στα οριστικά κτηματολογικά γραφεία και μέσα σε μια πενταετία οριστικοποιούνται. Εάν κάποιος δεν έχει δηλώσει το δικαίωμα ή την περιουσία που έχει, τότε αυτή περιέρχεται στο ελληνικό δημόσιο. Είναι τόσο απλό. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι πέρα από το ότι μπορεί να χάσει την περιουσία του, το σίγουρο είναι ότι διασφαλίζει την περιουσία του δηλώνοντας το Εθνικό Κτηματολόγιο. Την διασφαλίζει και από εκεί και πέρα δεν μπορεί ούτε να καταπατηθεί, ούτε να γίνει οτιδήποτε. Ξέρει τι έχει και ξέρουν όλοι τι έχουν. Και όχι μόνο ξέρουν τι έχουν σε επίπεδο τίτλων ιδιοκτησίας, αλλά ξέρουν τι έχουν και στη γη σε επίπεδο χάρτη. Σε οπτική εικόνα. Οπότε και κάτι άλλο να ρωτήσω. Οι ληξιπρόθεσμες υποβολές δηλώσεων θα έχουν κάποια κύρωση, κάποιο πρόστιμο? Οι εκπρόθεσμες δηλώσεις σύμφωνα με τον νόμο έχουν πρόστιμο από 250 έως 350 ευρώ. Δεν είναι λίγο. Αλλά το βασικό δεν είναι το πρόστιμο. Το βασικό είναι ότι είναι πολύ πιο δύσκολη η διαδικασία υποβολής δήλωσης στις εκπρόθεσμες δηλώσεις, το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι εάν αυτά δεν έχουν επεξεργαστεί τα στοιχεία των δηλώσεων αυτών μέχρι την ανάρτηση, αυτός που θα έχει δηλώσει δεν θα πληροφορηθεί τι τελικά καταγράφηκε στο κτηματολόγιο και χάνει με αυτή την έννοια το δικαίωμά του να προβάλλει κάποιες αντιρρήσεις εάν κάτι έχει πάει στραβά σε αυτή τη διαδικασία. Αν υπάρχει κάποιο λάθος στα όρια, στον τίτλο, σε οτιδήποτε ας πούμε. Πράγμα το οποίο έχουν σαν δυνατότητα όσοι έχουν κάνει εμπρόθεσμες δηλώσεις. Ναι, ως δικαίωμα, σίγουρα. Ως δικαίωμα και ως δυνατότητα. Κλείνοντας, κύριε Λουλάκη, στατιστικά τι συμμετοχή, τι ποσοστό πολιτών έχει εξυπηρετηθεί αναπεριφέρεια, θα έλεγα, στην Αλεξάνδρεια, στην Βέρεια και στην Άουσα? Έχει παρατηρηθεί ότι γενικά οι μελέτες του Εθνικού Κτηματολογίου του τελευταίου χρόνου, όχι μόνο στην Βέρεια, αλλά και στην Πέλα και σε διάφορες άλλες περιοχές, έχουν χαμηλή προσέλευση το πρώτο διάστημα. Στην Αλεξάνδρεια, ας πούμε, τότε στιγμή έχουν συλλεχθεί το 25% των δικαιωμάτων. Αρκετά χαμηλό, θα είναι. Αρκετά χαμηλό. Στην Βέρεια είναι περίπου γύρω στο 49, κάπου εκεί. Και στην Άουσα είναι γύρω στο 37%.
πώς το ελπίζουμε ότι η προσέλευση αυτές τις μέρες θα είναι, είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε τον κόσμο, δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Και ελπίζουμε ότι θα έρθει ο κόσμος να δηλώσει ώστε να... Ήδη ο κόσμος άρχισε, από ό,τι είδαμε κι εμείς και κατέγραψε η κάμερά μας, να σπέβδει στο γραφείο σας και να παίρνει σειρά. Υπάρχει σειρά αρρύθμισης εδώ πέρα που είδαμε. Ναι. Για ποιο λόγο, έτσι για να κλείσουμε κιόλας, για να μην σας κουράζουμε άλλο, για ποιο λόγο πιστεύετε ότι έγινε αυτή η κολυσιεργία του κόσμου εδώ στην περιοχή μας? Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν δύο λόγοι. Ο ένας είναι ότι είναι αγροτική περιοχή με υψηλή παραγωγή, η οποία όλο το καλοκαίρι ο κόσμος ασχολιόταν με την παραγωγή στα ροδάκινα και σε όλα αυτά, στις γεωργικές εργασίες. Οπότε δεν είχε το χρόνο να ασχοληθεί με το κτηματολόγιο. Το δεύτερο είναι και πιο σημαντικό, είναι ότι πάρα πολλά πράγματα είχαν αφαιθεί όλα αυτά τα χρόνια ατακτοποιητά, με την έννοια κληρονομιές, αποδοχές, αυθαίρετα. Είχε ένα διάφοροι τίτλοι, ας πούμε, δεν είχαν οριστικοποιηθεί, με αποτέλεσμα να η διαδικασία για να τακτοποιηθούν όλα αυτά τα πράγματα ώστε να μπορεί να κάνει σωστά τη δήλωσή του, κρατάει κάποιο χρόνο. Αυτά είναι τα δύο βασικά στοιχεία τα οποία πιστεύω. Εγώ θα σας έλεγα, έτσι ως απλός πολίτης, γιατί όχι να γινόταν μια ακόμη παράκληση, μια επιπλέον, διότι, για ποιο λόγο, διότι μεσολάβησε το καλοκαίρι, ο κόσμος έφυγε, ενδεχομένως να μην πληροφορήθηκε αρκετά. Και θέλω να με εξηγήσετε για ποιο λόγο δεν μπορεί να γίνει μια νέα παράταση να δοθεί. Δυστυχώς τα χρονοδιαγράμματα του κτηματολογίου είναι πάρα πολύ πιεστικά. Στο μνημόνιο έχει υπογραφεί ότι όλο το εθνικό κτηματολόγιο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2020 σε όλη τη χώρα. Ως εκ τούτου η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τρόικα παρακολουθεί πολύ στενά τα χρονοδιαγράμματα του κτηματολογίου. Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτά τα χρονοδιαγράμματα. Ακόμα και αυτή η παράταση που δόθηκε το τρίμηνο και έγινε εξάμηνο, και αυτή ήταν οριακή εντελώς. Και με πίεση ιδιαίτερη, ας πούμε. Καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει δυνατότητα παράταση. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ από το Evolo.gr. Και να ενημερώσουμε όλο τον κόσμο της περιοχής μας να σπεύσει έτσι έως τις 11 Οκτωβρίου, να το ξανατονίσουμε, να δηλώσει τα περιουσιακά του στοιχεία. Και να μην φοβηθεί, είμαστε προετοιμασμένοι να τον υποδεχθούμε και θα μπορέσουμε να τον εξυπηρετήσουμε. Και τέλος, ότι είστε μια υπηρεσία, το γραφείο που βοηθάει τον κόσμο, έτσι δεν είστε. Ναι, δεν είμαστε το κλασικό δημόσιο. Δεν είμαστε το κλασικό δημόσιο. Βοηθάμε τον κόσμο, του λύνουμε τα προβλήματα και πολλές φορές διαπιστώνει ο κόσμος ότι υπάρχουν διάφορα προβλήματα στην ιδιοκτησία, τα οποία μπορούν να τα επιλύσει μέσω αυτής της διαδικασίας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να ευχηθώ καλή συνέχεια στο έργο σας. Ευχαριστώ. Θα περάσουμε μία από αυτές τις μέρες.
Έμβολος. Ειδήσεις, ρεπορτάζ, ντοκιμαντέρ από την Αλεξάνδρεια, την Ιμαθία και όλη την Ελλάδα. Έμβολος. Το κορυφαίο site.